Κύριε Βεκετά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας τι έγινε σήμερα με την αεροδιάσωση και με τη συμμετοχή του Super Puma. Σήμερα είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο συμβάν στο νοικισμό της Γλίστρας της κοινότητας Μυροφύλου, όπου ένας κάτοικος της περιοχής που ήταν μια ομάδα 5 ατόμων μετέβαιναν σε κάποιο πολύ δύσκολο σημείο του οικισμού προκειμένου να μεταφέρουν νερό με ελαστικό σωλήνα από μια πηγή που υπήρχε εκεί πάνω. Στην πορεία, καθώς ανεβαίνανε, είχαμε αποκόλληση ενός βράχου σε δίδυτο σημείο και με συνέπεια να τραυματιστεί ένα μέλος της ομάδας στο κεφάλι και στα πλευρά. Και ήταν πολύ δύσκολη η μεταφορά του στο ασθενοφόρο. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία μας με 2 οχήματα και 8 άντρες και μια ομάδα της ΕΜΑΚ με 6 άτομα. Μεταδίκαμε στον τόπο του συμβάντος, όπως καταλαβαίνετε ήταν μια πολύ μεγάλη απόσταση και κάναμε περίπου 2 ώρες να φτάσουμε πάνω. Είναι και πολύ δύσκολη η περιοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η περιοχή. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο συμβάν. Πάρα πολύ δύσκολο συμβάν. Μιλάμε για κρίσεις, για πλαγιές κρίσεις περίπου 80%. Ήταν επικίνδυνη επιχείρηση και δύσκολη μεταφορά από επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό ειδοποιήθηκε ελικόπτερο, ένα Super Puma, το οποίο πραγματικά ήρθε και περί ώρα 7:30 μετέφερε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Σήμερα τι ώρα ειδοποιηθήκατε εσείς? Εμείς ειδοποιηθήκαμε στις 3 ώρα ειδοποιηθήκαμε εμείς. Και πώς να φτάσετε πάνω, να φτάσετε πάνω, πήγε 5:30 ώρα, να συνδεθούμε με το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο ήρθε πολύ ψήνα, έκανε περίπου σχεδόν μία ώρα. Λοιπόν, αλλά τέλος καλά, όλα καλά. Απλά ήταν μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις που εγώ έχω δει σε αυτά τα 10 χρόνια. Αν όχι πιο δύσκολες, πιο δύσκολες επιχειρήσεις που έχουμε για τις οποίες έχουμε επιχειρήσει. Ναι, πάντως σημασία έχει ότι το ελικόπτερο του Super Puma έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει τον τραυματία από το σημείο που βρίσκεται. Ακριβώς. Από το σημείο επιχειρούσε το ελικόπτερο επί 25 λεπτά. Επί 25 λεπτά ήταν από πάνω, σταθερό, και κατεβήκαν 2 άτομα από το ελικόπτερο, το πλήρωμα. Το πλήρωμα. Βάλανε τον τραυματία στο φορείο, ανέβηκε τον άτομο πάλι πάνω, ανέβηκε και το φορείο, ανέβηκε και το άλλο άτομο και ολοκληρώθηκε η επιχείρηση. Πού πήγε τελικά, στα Γιάννενα? Η πληροφορία ήταν ότι πήγε στα Γιάννενα. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πάμε να πιέσει τα Τρίκαλα? Το κέντρο που μίλησα, της αεροπορίας που μίλησα στην Αθήνα, μου είπαν ότι η εντολή που δόθηκε να πάει στα Γιάννενα. Α, είναι εντολή της αεροπορίας. Ναι. Τέλος καλά, όλα καλά λοιπόν για τον τραυματία. Τέλος καλά, όλα καλά. Δεν κινδυνεύει η ζωή του φυσικά. Όχι, όχι, γιατί είχε εσύ το πότε καταλάβαμε και... Θέλει προσοχή λοιπόν για τους πολίτες που πάνε σε θέσεις δύσβατης κυρωγής. Ακριβώς, θέλει προσοχή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βέβαια ζουν εκεί πάνω χρόνια, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα τα πράγματα σου εύκολα όπως νομίζουμε. Μπορεί να έχουμε την εμπειρία και την γνώση, αλλά θέλει πάντα προσοχή. Συγχαρητήρια και σε εσάς όλα όσους συνέφεραν. Σώζουμε ζωές. Σώζουμε ζωές, προσπαθούμε. Ναι. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας, καλό βράδυ.